Μετά από πόσα χρόνια επιστρέψατε στο γήπεδο της Τούμπας? Μετά από 28 χρόνια ένιωσα μεγάλη συγκίνηση. Καλά, είδα διαφορετικά πράγματα, διαφορετική Τούμπα. Το γήπεδο δεν πίστευα ότι θα ήταν έτσι, αν και το βλέπω από τηλεόραση, αλλά άλλο αν το βλέπεις από τηλεόραση και άλλο αν το βλέπεις από κοντά. Είμαι πολύ συγκινημένος. Δεν ξέρω τι να πω για την ΠΑΕ, για αυτό που κάνει. Με τιμά πάρα πολύ αυτή η πρόσκληση που με φέρανε στην Τούμπα να, και μέσα στον κόσμο να με τιμήσουν. Δεν έχω λόγια, είμαι συγκινημένος. Πείτε μας λίγο, πώς έγινε η μεταγραφή σας και ήρθατε στον ΠΑΟΚ? Καταρχήν πρέπει να γνωρίζετε εσείς οι νέοι, παλιοί λένε για να θυμούνται και οι νέοι. Στον ΠΑΟΚ ήταν άρθρο το 1978 ο Παντελάκης, συγχωρημένος Παντελάκης, με θέλε πάρα πολύ με τον κύριο Λόρατ, προπονητή τότε. Δεν έγινε μεταγραφή και έγινε το 1981. Έπαιξα 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ, πήραμε το πρωτάθλημα το 84-85, είχα 27 συμμετοχές από τις 30. Έκανα αρκετές συμμετοχές στον ΠΑΟΚ κάθε χρόνο, 20-18 συμμετοχές. Πέρασα πολύ ωραία τα 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με ιστορία. Είναι ένα βαρόμετρο το οποίο δυστυχώς οι ξένοι παίχτες που παίζουν τώρα που είναι πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν τι εστί ΠΑΟΚ, τι εστί Τούμπα. Τι να πω για τον ΠΑΟΚ, το μόνο που μπορώ να πω είναι το 14-15 να βγει πρωταθλητής. Πείτε μας, ποια στιγμή σας έχει μείνει αξέχαστη? Καλύτερη στιγμή είναι το πρωτάθλημα, οπωσδήποτε. Στην αρχή είχαμε ξεκινήσει όπως είναι τώρα ο ΠΑΟΚ, δεν μας πίστευε κανείς ενώ εμείς πιστεύαμε. Τότε μπορώ να σας πω ότι παίζανε 2 ξένοι και 9 Έλληνες. Τώρα είναι το αντίστροφο. Άλλη νοοτροπία των Ελλήνων, άλλη νοοτροπία των ξένων. Δηλαδή, όταν έπαιζε ένα ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ εδώ ή με τον Ηρακλή, εμείς σαν Έλληνες ξέραμε τι εστί ντέρμπι τοπικό. Οι ξένοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Αν το πιστέψουν τώρα αυτοί οι ξένοι που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ, το πιστέψουν, πιστεύω ότι θα το πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί έχουν έναν προπονητή που πιστεύει στην ομάδα, πιστεύει ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αρκεί να το πιστέψουν οι παίχτες. Εσείς τότε το είχατε πιστέψει? Ναι, μετά την έκτη αγωνιστική το πιστέψαμε και γι' αυτό και το πήραμε. Είχατε παίξει σε όλα τα παιχνίδια? Τότε ήταν 30 παιχνίδια όλο το πρωτάθλημα. Είχα παίξει τα 27. Κάποιο παιχνίδι που ήταν πολύ το πιο σημαντικό και σας έχει μείνει, μπορείτε να μας πείτε ποιο ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι και τι έγινε εκείνη την ημέρα? Μπορώ να σας πω το παιχνίδι μες στην Πάτρα που κερδίσαμε 0-3. Το σκορ το 0-3 θα πούνε εύκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, όχι. Ήταν ένα πρώτο ημίχρονο που κεραυνοβολούσε η Πάτρα. Είναι αυτό που λέμε, είχα κατεβάσει τα ρολά. Και στο δεύτερο ημίχρονο προηγηθήκαμε, βάλαμε 3 γκολ. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα, από την πρώτη χρονιά που ήρθα μάλλον, αυτό που με συγκινούσε πάρα πολύ και δεν θα το ξεχάσω ποτέ και βάζω κάμια φορά μια κασέτα με την Άιντραχτ που παίζαμε εδώ και αυτό συνεχίστηκε σε όλα τα παιχνίδια, που όλος ο κόσμος είχε το σύνθημα «Κράτα Παντέλη». Αυτό, όποτε τα βλέπω την κασέτα, συγκινούμε πάρα πολύ. Το άκουσα και σήμερα που με τιμήσατε και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Είναι κάποια πράγματα που δεν ξεχνιούνται σε αυτό το γήπεδο. Με ποιον συμπαίκτη σας ήσασταν πιο κοντά, είτε και αγωνιστικά, είτε και έξω από τα γήπεδα? Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που δεν είχα κλειστές παρέες, ήμουν ανοιχτός. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έκανα παρέα περισσότερο με 3 παιδιά του βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Έκανα πάρα πολύ παρέα. Με τους ποδοσφαιριστές βγαίναμε, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Παρόλο ότι έχω παντρέψει τον Γιώργο τον Κούδα, που ο Κούδας για μένα είναι, τι να πεις για αυτό το παίχτη, όπως και άλλους παίχτες, αλλά ο Κούδας ήταν κάτι άλλο. Ήμουν άτομο που ήμουν ανοιχτός στις παρέες, δεν ήμουν ο κλειστός ο άνθρωπος. Τώρα τι κάνετε? Τώρα τι κάνω? Τώρα έχω ένα μαγαζί στην Αθήνα, στη Συγκρού, σνακ. Και έχω αυτή τη στιγμή από 17 ετών και κάτω τους τερματοφύλακες στον Απόλλωνα.
Πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι κάτι καλύτερο για μένα. Η θέση του τερματοφύλακα είναι η πιο ιδιαίτερη μέσα στο γήπεδο. Πώς είναι το αίσθημα του τερματοφύλακα? Κοίταξε, καταρχήν η θέση του τερματοφύλακα είναι καλή, είναι πιο αχαρή θέση. Έτσι, γιατί μπορεί ο τερματοφύλακας να είναι 90 λεπτά ήρωας και στο δευτερόλεπτο να κάνει το λάθος για να μπει τον γκολ. Ενώ το αντίθετο με το σεντρεφόρ να χάνει ευκαιρίες, να κάνει ένα γκολ και να γίνει ήρωας. Είναι μια θέση που πρέπει να έχεις ψυχή και δύναμη μέσα σου για να την παίξεις. Και να παίξεις, να κάνεις πρωταθλητισμό, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Κάτι που θα θέλατε να πείτε στους παίκτες μας? Αυτό που θέλω να πω, πρέπει να πιστέψουν ότι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Μπορούν. Έχουν τα πάντα, έχουν αυτό που είδα εδώ, εκτός από το γήπεδο, την περιποίηση, δεν τους λείπει τίποτα. Το μόνο πρέπει να βάλουν το κεφαλικά του για να πιστέψουν ότι το πρωτάθλημα το πάρουν. Μόνο έτσι θα γίνει.